Μία ακόμη σημαντική επιτυχία για την αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας που εντόπισε κρύπτη με ναρκωτικά, κατέσχισε μεγάλη ποσότητα και συνέλαβε εμπόρους ναρκωτικών. Μετά από πολύμηνη προσπάθεια, κατορθώσαμε προχτές και βρήκαμε και κατασχέσαμε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Αστυνομικοί από την υπηρεσία μας, από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν τόσο στην Αργολίδα όσο και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, κατόρθωσαν να εντοπίσουν κρύπτες και να συλλάβουν δράστες και στην κατοχή τους βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών που έχουν βρεθεί και έχουν συλληφθεί για τα δεδομένα της περιοχής μας. Γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν αρκετά ναρκωτικά. Δεν θεωρείται, όπως έχω ξαναπεί, δική μας επιτυχία αυτή η ανέβρεση των ναρκωτικών. Θεωρείται αποτυχία της κοινωνίας. Γιατί τα ναρκωτικά, για να τα βρούμε εμείς, πάει να πει ότι υπάρχουν. Μακάρι να μην υπήρχαν και να μην βρίσκαμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη υπόθεση. Ερευνάται ακόμα σε βάθος. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλο αυτό το κύκλωμα, το οποίο έχει διακινήσει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Πέρα δηλαδή από αυτές που έχουμε βρει, σίγουρα θα έχει διακινήσει και θα έχει προηγούμενη δράση και ιστορία. Οι ποσότητες είναι πάρα πολλές, είναι περίπου τα 3 κιλά ηρωίνη και είναι και μεγάλες ποσότητες χασίσης συσκευασμένες, κατάλληλα συσκευασμένες, προφανώς εισαχθήσεις στην Ελλάδα. Και είναι κατάλληλα συσκευασμένες για να διακινηθούν στην αγορά. Έχουν συλληφθεί δράστες και είναι αρκετά άτομα και συνεχίζεται η έρευνά μας. Μπορείτε να μας πείτε πού τους συλλάβατε? Στην περιοχή της Αθήνας. Και αυτά βρίσκονταν στην Αργολίδα, τα ναρκωτικά, στην Κρήτη ή βρίσκονταν? Αθήνα και. Και ξεκινάνε και από Αργολίδα, αλλά καταλήγουν στην Αθήνα. Η μεγάλη δεξαμενή, ξέρετε ότι πάντα είναι η Αθήνα, εκεί είναι η μισή Ελλάδα. Δηλαδή από τον νομό μας ήταν οι δράστες? Και από τον νομό μας. Οι ποσότητες αυτές θα καταστραφούν, οι δράστες θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει και η έρευνά μας συνεχίζεται όσο μπορούμε. Ποινικά την υπόθεση την έχει αναλάβει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών? Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και προανακριτικά ερευνητικά το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου.